μεταπτυχιακά, διδακτορικά, για με εξάμηνες καταλήψεις. Λυπάμαι, δεν θέλω να κάνω σύγκριση. Πραγματικά θέλω να κάνω σύγκριση. Αν διαδώσω τη λίστα εδώ, το τι έχει καεί τα τελευταία δύο χρόνια σε οχήματα, σε σπασμένα κεφάλια, σε όλα τα μάρμαρα της Μεγάλης Βρετάνιας, τα θυμόμαστε τώρα. Στα παιδιά λοιπόν ζητάω συγγνώμη. Στο κομμάτι που με αφορά, διότι αφορά και το Υπουργείο Παιδείας ή την κυβέρνηση, ζητάω συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία. Προσπαθεί η δημοκρατία να λύσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Χρονοδιάγραμμα έχετε. Εγώ το συγγνώμη δηλαδή, που λέτε. Είμαστε 17 μέρες κατάληψης. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει, μπορείτε να πείτε κάτι. Νομίζω γι' αυτό. Ότι είμαστε στις τελευταίες ώρες. Στις τελευταίες ώρες. Ναι, ναι. Πάντως υπάρχει ένα πρόβλημα ευρύτερο. Και το λέω γιατί κάποια στιγμή σαν κοινωνία. Και τον έχετε κι εσείς αυτόν τον προβληματισμό εκφράσει. Πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λέει ότι τα πανεπιστήμια θα είναι υπομοιρία συνεχώς, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία με λιγότερες καταλήψεις, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με περισσότερες καταλήψεις. Κάποτε πρέπει να σταματήσει. Και σας το λέω, κύριε Υπουργέ, γιατί σας άκουσα και ομολογώ ότι αγανάκτησα λίγο. Και επιτρέψτε μου να σας το πω, επειδή ακριβώς είστε εδώ για να το απαντήσετε. Να λέτε, μα καλά, 40 χρόνια καίγονταν τα εξάρχεια. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Είναι κουβέντα να την πει υπουργός ότι τι να κάνουμε 40 χρόνια και έχονταν τα εξάρχεια. Να απαντήσω. Ζήτησα από τους Πριτάνης να μου πούνε σύμφωνα με τον νόμο Διαμαντοπούλου οφείλουν να έχουν στον εσωτερικό κανονισμό και στον οργανισμό πάρει μέτρα περιφρούρησης. Τα δικά τους, με τα ακαδημαϊκά τους κριτήρια. Ζήτησα να μου πούνε ποια μέτρα. Μου είχε απαντήσει μόνο ένα πανεπιστήμιο ότι θα πάρει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα διαχείρισης τα του οίκου τους. Όταν λέει ένας καθηγητής στο Πολυτεχνείο ότι έχει μπαρουταποθήκη μέσα στο Πολυτεχνείο κλειδωμένη, της αστυνομίας είναι θέμα. Δηλαδή όταν στο σπίτι σου κλειδώνει ένα δωμάτιο και λέει το παιδί σου δεν θα μπεις ποτέ μέσα, είναι θέμα της αστυνομίας. Γιατί λοιπόν οι Πριτάνης δεν ανοίγουν αυτή την πόρτα, να δούμε τι έχει μέσα. Αυτό είναι το κρατούμενο. Δύο. Η κοινωνία, η τοπική, στα εξάρχεια, δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Δεν συλλάβαμε. Συλλάβαμε, τι συλλάβαμε, έχουμε συλλάβει 80 ανθρώπους. Ξέρετε τι μου μοιάζει με αυτά που λέτε. Σαν να θέλετε να πετάξετε την καυτή πατάτα. Κύριε Πανούση, είστε ένας εξαίρετος καθηγητής και ένας άνθρωπος που έχει δώσει τους αγώνες του για τη δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή όμως είστε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν μπορεί να λέτε ας το λύσουν οι άλλοι. Η αστυνομία δεν είναι μόνο μηχανισμός καταστολής, είναι μηχανισμός που προστατεύει την ασφάλεια και εφαρμόζει τον νόμο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σωρία παραπώνων από πολίτες για τον νόμο που καταπατείτε. Δεν μπορεί να λέτε ας τα φτιάξουν οι πανεπιστήμια και μόνοι τους, ας τα λύσουν η γειτόνια των εξαρχείων. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ότι οι προϋποθέσεις που δημιουργούν το πρόβλημα πριν γίνει αστυνομικό πρέπει να αρθούν. Σας επαναλαμβάνω, θέλετε να κάνουμε αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, οι κυβερνήσεις των 40 ετών, να το κάνουμε. Μεθαύριο λοιπόν θα συλλάβουμε όπως συλλάβαμε 20, 30, 40. Θα εμφανιστούν άλλοι 20, 30, 40. Γι' αυτό σας λέω το πρόβλημα δεν είναι. Είχαμε έκτροπα, κύριε Πανούση. Σας λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Σας λέω, μπορώ να σας διαβάσω κάθε μέρα. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, δεν μπορεί να γίνει πλατεία των αγανακτισμένων, κύριε Πανούση. Δεν γινόταν αυτό σε πανεπιστημιακό. Κάθε μέρα. Δεν γινόταν αυτό, κύριε Πανούση. Δεν γινόταν εκκλησίες, κύριε Πανούση. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Θα μου επιτρέψετε να παρέμβω, κύριε. Αν υπάρχουν έκνομες πράξεις, κύριε Πανούση, επεμβαίνει η αστυνομία. Έτσι γίνεται παντού σε όλα τα ευνομούμενα κράτη. Κύριε Υπουργέ, ότι μπαίνουν προϋποθέσεις κύριε καθηγητά, εγώ δικαιούμαι να σας λέω και κύριε καθηγητά, γιατί λέει κάποιος εδώ, και το είχα πει και εγώ στο δελτίο του Μέγκα, κύριε Πανούση, θα παραβώ τον νόμο και θέλω μια ήπια διαχείριση και την ανοχή σας μέχρι να τις καπουλάρω. Ναι, δηλαδή εδώ που υπάρχει δημοκρατία, που εσείς διδάσκετε και σε φοιτητές και τους διδάσκετε τον νόμο, την εφαρμογή του και τις επιπτώσεις από την παραβίασή του. Ένας που παραβαίνει ένα νόμο χ. Και μπορεί να πετάει με όλο το φύ οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν τιμωρείται και κάποιος άλλος, ο οποίος δεν έχει να φάει και κλέβει ένα πορτοφόλι, πάει στο δικαστήριο. Ωραία, ωραία. Θα σας απαντήσω αυτό και ακαδημαϊκά. Όμως μία μικρή απάντηση στον κύριο Καραγκούνη. 9-7-12, εμπρισμό στη Eurobank. 28-8-12, απόπειρα εμπρισμού μοτοσυκλέτας. Όλα αυτά εξάρχεια. 38 όχημα, χαρνάτου τρικούπι. 31-8, 4-9, 10-9, 10-9.
11, 9, 9, 10. Τώρα μην μου λένε. Κύριε Πανούση, μην μου λένε. Ο καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά πάει τι λέτε και τι λέμε αυτή τη στιγμή. Πάμε το πρώτο μέρος, πάμε στο δεύτερο. Έχουμε το τελευταίο διάστημα κατάληψη του κέντρου. Δώστε τώρα μια απάντηση. Καθημερινά. Δώστε και εσείς μου λέτε τι έγινε σε μια συγκέντρωση των αγανακτισμένων. Εγώ δεν μπαίνω σε αντιπαραθέσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το δεύτερο θέμα. Ακούστε κάτι. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν εκτελείται την εισαγγελική παραγγελία. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Θα έρθω στην εισαγγελική παραγγελία. Ποιος δεν σας αφήνει ο κύριος Λαμπουράρης, δεν σας αφήνει ο κύριος Τσίπρας. Ποιος δεν σας αφήνει. Ένα λεπτό. Θα έρθω και στην εισαγγελική. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι αυτό που βάλει ο κύριος Ευαγγελάτος. Κοιτάξτε κάτι. Όταν έχετε μία ατομική παρανομία, η κατάσταση είναι εύκολη. Συλλαμβάνεις και τελειώσαμε. Όταν έχεις ένα πρόβλημα που όλοι καταλαβαίνετε ότι έχει κοινωνική και πολιτική βάση, οι καταλήψεις γίνονται 40 χρόνια στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Άρα δεν είναι η ατομική ενέργεια ενός ανθρώπου που την έδωσε και μπήκε μέσα με ένα μαχαίρι ή με ένα αίτημα, ξέρω κι εγώ, περίεργο. 40 χρόνια πάνε να πει ότι είναι φαινόμενο. Δεν είναι πράξη ατομική. Πριν η Όλγα βάλει μερικούς ανθρώπους που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, θέλω να απλώς συμπληρώσω το ερώτημα. Σας ομολογώ ότι δεν με κάλυψε η απάντησή σας, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό. Θέλω όμως να σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Σήμερα έχουμε νεαρούς από τον χώρο των αντιεξουσιαστών που προκαλούν αυτά τα επεισόδια. Και υπάρχει αυτή η στάση της ανοχής. Εάν στην Αθήνα, μετά από χι χρονικό διάστημα, δούμε φασίστες να κάνουν αντίστοιχα επεισόδια, θα υπάρξει η ίδια ανοχή? Και το φασίστες το εννοώ και το λέω, καταλαβαίνετε φαντάζομαι με ποιο τρόπο. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι μπορεί να είναι εγκληματική οργάνωση, να κάνουν ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν. Μπορούμε να κάνουμε μία διαβάθμιση. Τι είναι μια κατάληψη συμβολική, τι είναι επεισόδια, τι είναι καταστροφές και τι είναι εγκλήματα. Κάπου να τα βάλουμε σε μια διαβάθμιση. Δεν είναι όλα ίδια. Θα έρθω λοιπόν, προφανώς θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση αν δεν κάνουν εγκλήματα. Δεν μαχαιρώνουν, δεν σκοτώνουν, δεν χτυπάνε κόσμο. Πάμε τώρα στο θέμα της εισαγγελικής παραγγελίας. Κοιτάξτε κάτι. Γίνεται μια στάθμιση. Θα μου πείτε γιατί η αστυνομία κάνει στάθμιση. Θα το δούμε. Να πάμε στη στάθμιση του εισαγγελέα. Δεν συλλάβαμε τους 21 που μπήκανε στη Βουλή. Τους συλλάβαμε. Μόλις βγήκαν έξω, τους συλλάβαμε. Και ο εισαγγελέας, ο ίδιος, δεν είναι καμιά καταγγελία ή κάποια έτσι μουφή. Ναι, αλλά ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον. Εσείς λέτε, εμείς τους συλλάβαμε, ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους. Μπράβο. Τώρα ο εισαγγελέας λέει, εγώ έδωσα εντολή στην αστυνομία, ή εν πάση περιπτώσει έστειλε επιστολή στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν εφαρμόζει το γράμμα της συγκεκριμένης εντολής, της συγκεκριμένης παραγγελίας που έδωσα. Αλλά έτσι, ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον, κύριε Πανούση. Και εγώ θέλω να σας πω το εξής, επειδή παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή όλη αυτή την ώρα τη διαβάθμιση που κάνατε, διότι όντως υπάρχει διαβάθμιση. Μιλήσατε για στάσεις, συμπεριφορές που συγκροτούν, που παραπέμπουν σε κοινωνικά φαινόμενα. Και λέτε, ας πούμε, ότι δεν τους βγάζω εγώ έξω, δεν τους βγάζει η αστυνομία έξω από το Πανεπιστήμιο. Και ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί διαφορετικά. Και αν αυτοί οι ίδιοι πάνε και καταλάβουν αύριο το πρωί το Μέγαρο Μαξίμου Τσίπρας, θα τους βγάλει ή θα πάει η αστυνομία? Νομίζω ότι τελειώσαμε το χώρο. Αυτό που είπατε εσείς ανοχής, που είπα εγώ της ήπια διαχείρισης, ότι δεν θα πάμε σε μονομαχία και θα τους κάνουμε το χατήρι να εμφανιστούν ως ήρωες που αποδείξαν ότι η αριστερή διακυβέρνηση είναι μια αυταρχική όπως οι άλλες. Αυτό σκέφτονται, αυτό κάνουν. Τελειώσαμε. Και εμφανίστηκε και το φαινόμενο, αν θέλετε, η νέα στάση της αστυνομίας που το καθαρίζει. Το ζήτημα τώρα που είπατε. Ποια είναι αυτή η νέα στάση? Γιατί μας δώσατε μια είδηση και την προσπεράσαμε. Μας δώσατε μια σήμερα είδηση. Έχει αρθεί η ασάφεια? Γιατί υπήρχε μια ασάφεια. Υποθέτω ότι και εσείς το επισημαίνατε. Υπάρχει δηλαδή κάτι συγκεκριμένο? Ποιο είναι το δόγμα? Μπορείτε το να μας το περιγράψετε. Μπορεί να το δείτε ως εικόνα σήμερα. Θα δείτε δηλαδή να υπάρχει αστυνομική περιφρούρηση στην ΑΣΟΕ, στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Και αστυνομική. Και θα δείτε τη ζώνη που υπάρχει έξω από την Βρετανία. Αυτό σημαίνει ως μήνυμα που θα γίνει και πράξη αν δεν το καταλάβουν, δεν το πάρουν, ότι τελειώσαμε, παιδιά. Μάλιστα. Τελειώσαμε αυτό. Άρα το παραμύθι. Άρα προσπαθήσατε να αποτρέψετε να μπουν κάποιοι και να βγουν κάποιοι από την Βρετανία. Αυτό είναι το νέο μέτρο. Αυτό καταλάβαμε. Θέλω όμως εδώ, μιας και το θίγετε, να δούμε τώρα την εικόνα της Βρετανίας. Ίσως χρειαστούμε ένα-δύο λεπτά, γιατί το ζητάμε χωρίς να είναι προγραμματισμένο. Και αλλά σε τρία λεπτά, λοιπόν, ωραία, να δούμε πώς είναι τώρα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι πριν από λίγο μας ενημέρωναν οι συνάδελφοι που είναι εκεί στο ρεπορτάζ
ότι δεν υπάρχει κλοιός αυτή τη στιγμή. Υπήρχε στις 8 που είχαμε τα δελτία ειδήσεων. Για να το δούμε αυτό. Και για να μην μπαίνουν και να μην βγαίνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Άρα, αν είναι 15 μέσα στην Βρετανία, μπορούν να πάνε να τους αντικαταστήσουν άλλοι 15, γιατί αυτό γίνεται τόσες μέρες, ναι, και να γίνει τράμπα. Και περιμένοντας την εικόνα, που νομίζω ότι θα μας λύσει και τις απορίες, να πάμε στον κύριο Νίκο Μάλαμα, ο οποίος είναι φοιτητής της νομικής. Και θέλετε, υποθέτω, να ρωτήσετε κάτι τον Υπουργό. Ελάτε. Για πέστε μας. Λοιπόν, εγώ θα... Καλησπέρα καταρχάς. Θα ήθελα να επιμείνω λίγο πολύ σε θέματα που τέθηκαν. Θέλω να ρωτήσω...